Νεκρά ζώα από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία φαίνεται ότι έχουν παρασυρθεί εξαιτίας των ρευμάτων μέχρι και τις ακτές της Χαλκιδικής. Ψαράδες στο θερμαϊκό κόλπο βλέπουν να επιπλέει στη θάλασσα το κουφάρι μιας αγελάδας. Βάλουν μάσκα χημικού πολέμου να μυρίζουν. Είχαμε μόνο κοτόπουλα, εδώ και δύο μέρες που ήρθαμε εδώ πέρα τα έχουμε στις σακούλες. Αλλά δεν ξέρουμε πού να πάμε να τα πετάξουμε. Η διαδικασία περισυλλογής των νεκρών ζώων συνεχίζεται. Έχουν δηλωθεί 228.492 εγωπρόβατα, βοηδοί, χοιρινά και πτηνά. Από αυτά έχουν ταφεί οι ΚΑΙ 104.120. Υπάρχουν ακόμα περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση για να γίνει η περισυλλογή των νεκρών ζώων. Με την αποστράγγιση των υδάτων αποκαλύφθηκαν και χιλιάδες νεκρά ψάρια. Βρισκόμαστε λίγο έξω από τη Λάρισα, σε μια περιοχή κοντά στο Κουτσόχερο. Ανάμεσα στις καλλιέργειες με το βαμβάκι υπάρχουν εκατοντάδες νεκρά ψάρια. Τα ψάρια τα έφερα από πάνω και όταν κατέβηκε το ποτάμι, μείναν εκεί. Το σημαντικό είναι να δούμε τις συνθήκες των υδάτων. Στον ποινίο ιδιαίτερα έχει να κάνει και με την πραγματική διαθεσίμωση του οξυγόνου, διαλυμένου οξυγόνου στο νερό. Στη Γιαννούλη Λάρισα τα ψάρια βγήκαν στη στεριά. Η εικόνα που αντικρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά δυστοπική. Βλέπουμε μέσα να υπάρχει λίγο νερό και εκεί νεκρά και ζωντανά ψάρια. Υπό τον φόβο έξαρσης λοιμόξεων στις περιοχές της Θεσσαλίας, το Υπουργείο Υγείας είναι σε επαγρύπνηση. Ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε απαλλαγή των πληγέντων από τη συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις. Θα ψηφιστεί και διάταξη για την απαλλαγή όλων των Θεσσαλών που έχουν πληγεί από την ίδια συμμετοχή στα φάρμακα. Του ΕΟΠ, έχουν μηδενική συμμετοχή. Μηδενική συμμετοχή για ένα χρονικό διάστημα θα καθοριστεί και για τις διαγνωστικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα ξεκίνησε εμβολιασμός έναντι του τετάνου σε πληρώματα που επιχειρούν πυροσβέστες και πολίτες. Καθημερινά στο Κέντρο Συντονιστικών Επιχειρήσεων εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει μια μόνιμη ομάδα του ΕΟΔΗ η οποία παρέχει τον εμβολιασμό σε όποιον το επιθυμεί. Μπορούμε να έχουμε σε λίγο υπατήτηδα Α. Η οποία μεταδίδεται από τα τρόφιμα. Μπορούμε να έχουμε λεπτοσπύρωση. Συνολικά τα περιστατικά γαστραντερίτιδας ανέρχονται σε 278 και 308 για λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.